Γιώργος Παπανδρέου είναι απόλυτα πεπισμένος ότι υπάρχουν ευθύνες πολιτικών προσώπων πίσω από την αλλίωση των στοιχείων για την οικονομία που παρουσιάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και παρά τις αντιδράσεις των κυβερνών κόμμα, έχει δώσει εντολή να κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα η πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό Spiegel, όταν ερωτάται αν εκτός από τη στατιστική υπηρεσία έχει ευθύνες και ο προκάτοχος του Κώστας Καραμαλής, αφήνει να διαφανεί ότι υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Φυσικά και δεν είναι υπεύθυνος μόνο ένας αξιωματούχος της στατιστικής υπηρεσίας, ο οποίος οφείλει τη θέση του σε πολιτικό διορισμό από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν θα ήθελα όμως να αποφανθώ πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες. Η Νέα Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να δεχτεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και να ζητήσει η έρευνα να συμπεριλάβει όλες τις προηγούμενες περιόδους μέχρι το 1981. Ο Ντάνης Σαμαράς από το βήμα του προσυνεδριακού διαλόγου δεν εξαίρεσε ούτε την περίοδο Καραμαλή, αλλά ούτε και την περίοδο του Κώστα Σιμίτη. Αν η κυβέρνηση προχωρήσει, βεβαίως και θα δεχτούμε την εξεταστική, ακριβώς γιατί δεν μας φοβίζει τίποτα. Όλα στο φως. Και προσέξτε, όταν λέω δεν καλύπτουμε κανέναν, το εννοώ, δεν καλύπτουμε κανέναν. Άγνωστο πάντως παραμένει ακόμη πότε θα ενεργοποιηθεί η Εξεταστική Επιτροπή, καθώς στην κυβέρνηση επικαλούνται τις άλλες τέσσερις Εξεταστικές Επιτροπές σε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο για να μετριάσουν τις έντονες αντιδράσεις υπουργών και βουλευτών. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος έχει πάρει αποστάσεις από την απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σήμερα ρωτήθηκε για τη δήλωση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνες γιατί καθυστέρησε να λάβει μέτρα για την οικονομία. Η συζήτηση για τον επιμερισμό των ευθυνών στον τόπο μας είναι πάντοτε μια συζήτηση μικρόψυχη, μια συζήτηση αδιέξοδη. Οι ευθύνες καταλογίζονται από τον ελληνικό λαό στις εκλογές. Και είδαμε τον Οκτώβριο, μόλις πριν από 4 μήνες, πώς καταλογίστηκαν οι ευθύνες, με τι καθαρό και συντριπτικό τρόπο. Αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Δημήτρης Ρέπας, αν και δεν διαφωνούν με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, εν τούτης θεωρούν ότι η έρευνα δεν πρέπει να ξεκινήσει στην παρούσα φάση. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει αύριο ή μεθαύριο. Είναι κάτι το οποίο όμως πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να προσθέτει, να συμβάλλει, να μην αφαιρεί και να μην υπονομεύει. Η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για την οικονομία είναι σημαντική γιατί προσθέτει πολιτική αξία στο γεγονός ότι θα βγούμε πιο σοφοί από μια διαδικασία, θα γνωρίζουμε πολύ περισσότερο τι ακριβώς συνέβη. Τα κόμματα της αριστεράς έχουν ταχθεί υπέρ της σύστασης Εξεταστικής, αν και εκτιμούν πως θα εξελιχθεί σε αντιπαράθεση των δύο μεγάλων κομμάτων. Προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την Εξεταστική Επιτροπή για την Οικονομία για να πείσουν τον κόσμο ότι για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα δεν φταίνε αυτοί, φταίνε οι προηγούμενες κυβερνήσεις που μαγείρευαν τα στατιστικά στοιχεία. Λες και εμείς ζούσαμε σε άλλη χώρα.